Διευθυντής του Τμήματος Τελωνίων, ο κύριος Χατζικοστής, μετά και απογνωμάτευση που ζήτησε και έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της γνωμάτευσης μπορεί να διενεργεί ελέγχους και, σε ό,τι αφορά ιδιωτικούς σκοπούς. Αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι σήμερα φαίνεται να έχουν γίνει έλεγχοι. Θα συνδεθούμε απευθείας με το δόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Έσπευσε εκεί με τις πρώτες πληροφορίες ότι υπήρξαν και καταγγελίες από πολίτες. Έσπευσε εκεί ο Πέτρος Ομελαΐσης με συνεργείο του σταθμού. Τον βλέπουμε να μας μεταφέρει λίγο την κατάσταση, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σίγουρα η πρόλεψη σου νομίζω θα δικαιωθεί, ότι δηλαδή δεν θα κοπάσει εύκολα το θέμα αυτό με τα καύσιμα. Υπήρχε μια μικροένταση, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον τίτλο, σήμερα πριν από λίγο εδώ. Συγκεκριμένα με οδηγό ταξί, τον κύριο Χρήστο Ιωάννη, ο οποίος έχει δεχθεί ένα έλεγχο, για τον οποίο όμως δεν είναι αποδεκτός από τον ίδιο. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Ιωάννη? Είχε κατάσχεση καταρχήν του οχήματός σας? Όχι. Μπαίνοντας προς τα κατεχόμενα, είχα πελάτη να πάω και θεώρησα ότι, αφού άκουσα καθαρά των κυβερνητικών εκπρόσωπων εχθές στον κύριο Προδρόμο να λέει ότι μπορούμε να βάλουμε ελεύθερα καύσιμα εκτός εμπορία. Εμπορία σημαίνει να βάλεις κάποιον ντάγκιν να μεταφέρεις ή να το πουλήσεις κλπ. Πριν από τον κύριο Προδρόμο το κάνατε αυτό, ήταν μια διαδικασία που κάποτε. Ναι. Και... Μπαίνοντας έλεξε κάποιος, όπως έκαναν και χθες, έλεξε το δίχτυ του πετρελαίου, είδαν ότι ήταν έναν τέταρτο, φαίνεται ειδοποιηθεί κανείς στην είσοδο. Στην είσοδο, ναι. Βγαίνοντας στην έξοδο εδώ στο Τελωνείο, σταματήσαμε, ρωτήσαμε, κοιτάξαμε ότι πράγματι ήταν γεμάτο το αυτοκίνητο. Λέει μου το γέμισες, μάλιστα. Το γέμισα αφού άκουσα καθαρά τον κύριο Προδρόμο να λέει ότι μπορούμε να βάζουμε ελεύθερα πετρέλαιο. Με τις νουθεσίες, λέτε, την προτροπή, αν θέλετε, ή την τοποθέτηση του κύριου Προδρόμου, εσείς περάσατε στα κατεχόμενα, πήρατε πελάτη, όπως λέτε, και γεμίσατε και το όχημά σας. Μάλιστα. Και εδώ με κάποιον τρόπο, μάλλον για μένα απειλητικό τρόπο, μου λένε ότι πρέπει να πληρώσει πρόστιμο τώρα 150 ευρώ και να υπογράψει κάποιο χαρτί συμβιβαστικό, το οποίο κατάλαβα ότι εγώ ζητώ το συμβιβασμό για να μην έχουν πρόβλημα. Διαφορετικά θα προβούμε σε κατάσχεση του οχήματος. Κάνατε παραδοχή όμως εσείς ότι... Ότι έβαλα πετρέλαιο, ναι. Ποιο είναι το παράπονο ουσιαστικά για την αντίδραση του Τελωνίου, για τον τρόπο συμπεριφοράς? Αυτή τη στιγμή θα ακούω την κυβέρνηση που λέει ότι μπορούμε να βάζουμε καύσιμα από τα κατεχόμενα. Δεν το θεώρησα παράνομο εγώ, αυτό το πράγμα. Πληρώσατε το πρόστιμο εδώ? Πλήρωσα το, υπόγραψα και το χαρτί που ζητήσαν, κατόπιν που συνοηθήκα με τον πρόεδρο των αστυνομικών ταξίων, τον κύριο Αγγελίλη. Αλλά ήταν απειλητικός ο τρόπος. Κατερίνα, είναι και ο πρόεδρος εδώ, κύριος Κυλίλης. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Τίθετε ζήτημα. Υπάρχει μια σύγχυση, Πέτρο. Και είναι φανερό, γιατί ήταν σαφέστατος ο διευθυντής των Τελωνίων για το θέμα και της ιδιωτικής χρήσης και της εμπορίας. Προκάλεσαν σύγχυση κάποιες δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης χθες. Και ίσως δικαιολογημένα και ο κόσμος δεν είναι συγχυσμένος. Ναι. Να μπορεί ακούσει. Να είναι γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να υπάρχει μια σύγχυση το θέμα της εμπορίας καυσίμων ή της ιδιωτικής χρήσης. Μήπως είναι αυτό που σας ενοχλεί ή αυτό που δημιούργησε αυτή την ιστορία σήμερα εδώ? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ οι κύριοι του Τελωνίου δεν γνωρίζουν καταρχήν και ούτε και στο χαρτί που έχουν δώσει στον κύριο Χρήστο, δεν το προσδιορίσαν το αδίκημα που έχει κάνει. Δηλαδή, το έγραψαν απλώς. Παράνομο αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν το έγραψαμε. Πού ήταν το παράνομο πετρέλαιο, πόσο ήταν, τι ήταν και γιατί ήταν. Αφού γίνει έλεγχο, λέω, κύριε Σουάννη. Ναι, αλλά μιλούμε για την κατηγορία που το έχουν κάνει. Λοιπόν, και εδώ ο ρόλος μου, εμένα που είμαι εδώ, είναι γιατί εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι εννοείτε με αυτό? Να σας πω. Ενώ υπάρχουν δηλώσεις ξεκάθαρες του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Προδρόμου, ότι μπορούμε ελεύθερα όποιος θέλει να πηγαίνει και να βάζει καύσιμα από τα κατεχόμενα. Γιατί αυτόματα, έτσι θελικά, το Τελωνείο σήμερα απειλητικά, και τον απειλούσαν τον άνθρωπο, δεν να του κατάσχουν το αυτοκίνητο γιατί έβαλε πετρέλαιο μαζί. Υπάρχει νόμος, κύριε. Πού είναι το νόμο? Ας μας πούν τον νόμο. Ας μας πούν την νομοθεσία. Οι τότες όλους που ρέσουν για να τους σταματούσει. Να μας πούν την νομοθεσία. Τι είναι για αυτούς που ρέσουν? Περνούν όλα. Ιδιωτικά, αν εγώ κάνω κρατώ παράνομα
αφορολόγητο πετρέλαιο, σημαίνει ότι ο ιδιώτης, σημαίνει ότι ανέβαλε μποτζή, κράτησε τζίνος. Δεν τον ελέγχουν. Δεν ελέγχουν κανένα. Δεν τίθεται και θέμα ηθικής όμως, ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την κατοχή. Να τα καταργήσουν όλα, κύριε Μελαϊσί. Εγώ είμαι υπέρ του να καταργήσουν όλα. Να μην βάζει κανένας. Τελεία και παύλα. Γιατί να. Εντάξει, θα του κρίνω εγώ. Δεν είναι η δουλειά μου. Να του κρίνω. Εμένα η δουλειά μου είναι να κρίνω. Ή θα βάζουν όλοι ή κανένα. Δηλαδή θα με στοχοποιήσουν με έναν τον οδηγό, εντάξει, απλώς έτσι τους αρέσει και δεν τους αρέσει. Νιώθετε στοχοποίηση με αυτήν την... Βεβαίως, βεβαίως. Εσείς είστε εδώ με τόση, πόση ώρα είστε εδώ. Είδατε να ελέγξουν κανέναν ιδιωτή. Είδατε, περνούν, δέτε τους, περνούν συνέχεια. Είδατε να ελέγξουν κανέναν για το πετρέλαιο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά το σημερινό επεισόδιο? Κοίταξε, θα τα μελετήσουμε, θα κάτσουμε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβούλιο, θα τα μελετήσουμε. Οι κύριοι εδώ ήταν προκλητικοί, ειδικά ο υπεύθυνος τους ήταν προκλητικότατος. Τι εννοεί προκλητικός, τι έκανε δηλαδή? Απειλάνε να πιάνε αυτοκίνητο, και θα σου έχω το αυτοκίνητο. Μα ποιος είσαι εσύ? Εφαρμόζω οδηγίες προφανώς. Οδηγίες ποιου, ποιου? Του προϊστάμενου του προφανώς. Ναι, μα ποιο, δηλαδή, εν άλλη κυβέρνηση του τι? Εν άλλη κυβέρνηση του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποιο εκπρόσωπη? Εκπροσωπεί άλλων, εκτός αν εκπροσωπεί τους τουρκοκύπριους ποτσί. Και τούτοι άλλους πολλά. Είναι μια κυβέρνηση, είναι κυβερνητική, είναι μου τούτοι. Προηγουμένως τι υφίστατο μέχρι τώρα, δηλαδή πήγαινε τα παιδί, δεν ήταν ανενόχλητοι, υπάρχουν... Πέτρο μου, σε παρακαλώ να έχεις το μικρόφωνο να ακούγεται... Και βάλε κατά... Εγώ... Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ είμαι εναντίον του να πηγαίνουμε. Εγώ είμαι εναντίον του να πηγαίνουμε να πάμε. Όμως, ο καθένας αυτή τη στιγμή έχει κάποιο δικαίωμα. Μπορώ να το απογορεύσω εγώ ως πρόεδρος του συνδέσμου. Έχει δικαίωμα να πάει. Και βάσει των οδηγιών, βάσει των δηλώσεων, μα είναι ψεσινή η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του εξωτερικού. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου μέσα στο Twitter του γράφει το καθαρά. Και είπε ότι. Λοιπόν. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου διευκρίνησε το εξής, ότι η πολιτική κάνει, λέει, το κράτος και όχι η λειτουργία. Μάλιστα. Δεν είναι λειτουργία. Δεν είναι λειτουργία μόνο. Εν κράτος του τι. Ας μας πει ο κύριος Νεοφύτου, ποιο είναι το κράτος και ποιο είναι η λειτουργία. Προφανώς υπάρχει μια σύγχυση, Πέτρο. Θα συνέρθετε. Όντως, Κατερίνα, ναι. Υπάρχει μια σύγχυση, κρατάμε αυτό ότι θα υπάρχει μια συνεδρία στον οδηγό ταξί, η στοχοποίηση που καταγγέλνουν ότι έγινε και τα παράπονα του κυρίου Χρήστου Ιωάννου. Είναι κάτι κατηγορία να του κάνω. Ερώτανε ένας τον άλλο. Μισή ώρα να συζητούσαν την κατηγορία να του γράψουν πάνω. Και ποια κατηγορία γράφτηκε πάνω? Κατοχή αφορολόγητου πετρελαίου. Αόριστα. Αυτό είναι το αδίκημα, λέτε. Αόριστα. Ένας που το ακούει, ήξερε να μου να πει. Είσαι ταγκούθια, είσαι έτσι, είσαι ένα άλλος. Κατερίνα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει θέμα. Επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του τμήματος Τελωνίων και να ευχαριστήσω την παραγωγή. Είναι στο εξωτερικό ο κύριος Χαζικοστής, ο διευθυντής του τμήματος Τελωνίων. Τον ενημερώσαμε για το τι γίνεται. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας. Την ίδια ώρα όμως, σε λίγα λεπτά, θα τα πούμε τηλεφωνικώς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με τον κύριο Προδρόμου, να υποβάλουμε σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα, γιατί πολλοί, δηλαδή είναι εύλογα και δεν είναι μόνο για τους οδηγούς ταξί, Πέτρο. Ετίθεται ευρύτερο ζήτημα. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρη η πολιτική και ο κανονισμός της πράσινης γραμμής που έχει να κάνει με πορεία. Σε ό,τι αφορά ιδιωτική χρήση, δηλαδή θα πάει κάποιος να γεμίσει το αυτοκίνητο του με βενζίνη από τα κατεχόμενα, δεν θα πιάσει να το βάλει, όπως λέει ο άνθρωπος σωστά, σε ταγκουίν, να το φέρει ποδά να το πουλήσει. Κατά πόσον θα πληρώνουν όλοι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι οδηγοί ταξί, μπορεί να είναι και απλοί πολίτες. Ναι, Κατερίνα, συνομιλώντας εδώ στην περιοχή, μας είπαν και το εξής. Δεν είναι καθαρά νομικίστικο το θέμα. Είναι, κάποιοι θέλουν και θέμα ανηθικής. Άλλο, δεν το συζητάμε. Είναι μια συγχυσμένη κατάσταση. Το θέμα εθνικών και το θέμα αν κάποιος αν θέλει να ενισχύει, για παράδειγμα, το ψευδοκράτος αγοράζοντας από εκεί, όχι μόνο καύσιμο και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι άλλο παπευαγγέλιο, είναι άλλο ζήτημα. Τώρα δεν συζητούμε αυτό. Τώρα συζητούμε για το τι ισχύει. Δηλαδή να δοθεί μια σαφής γραμμή και το τι ισχύει. Απαγορεύεται και το γέμισμα του ταγκιού για ιδιωτική χρήση ή όχι? Άλλα άφησαν να νοηθούν οι πολιτικοί χθες. Ήταν διαφορετικά που μας τα έλεγε ο διευθυντής του τμήματος Τελωνίων. Υπάρχει μια σύγχυση που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω αυτό είναι το κυρίαρχο, Κατερίνα, ότι υπάρχει μια συγχυσμένη κατάσταση και ήδη οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη, αλλά το θέμα δεν έχει αποσαφινιστεί η όλη διαδικασία.
Νομίζω χρειάζεται λοιπόν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και από το τμήμα Τελωνίου. Θα διατηρούμε ανοιχτή γραμμή, γιατί θα τα πούμε και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να τα διευκρινίσουμε. Σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε άλλο, υπάρχει κάτι άλλο άξιον λόγου, μας ενοχλείς ξανά, μας διακόπτεις, δεν μας ενοχλείς, μας διακόπτεις ξανά, Πέτρο μου, για να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Χαραλάμπους. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Χαραλάμπου στον πολιτικό μας συντάκτη. Πάμε να δούμε δύο